πρέπει να σας πω ότι είναι η μοναδική οργάνωση στην Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας, που σε προεκλογική περίοδο βάζει τα θέματα της πολιτικής και του πολιτισμού. Για το θέμα του πολιτισμού, άμα ξεκινήσουμε από τη ρίση του Μακρυγιάννη, ότι για αυτά τα αγάλματα επολεμήσαμε, και δούμε τις πολιτικές των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων, θα βάλουμε τη σφραγίδα της εγκατάλειψης και του κανιβαλισμού. Δεν υπάρχει ο σεβασμός αυτός που όφιλε η πολιτεία να δείξει, και να μην αναφερθώ μόνο στις κλοπές της Αρχαίας Ολυμπίας και της Εθνικής Πινακοθήκης. Εμάς η οπτική μας είναι η αναβάθμιση, η περιφρούρηση και η αξιοποίηση των μνημείων, των μουσείων και των νεότερων μνημείων, και η σύνδεση του πολιτισμού, του τουρισμού και της ανάπτυξης. Επίσης να πούμε ότι στα θέματα του πολιτισμού εμείς υπερασπιζόμαστε όλες τις παραδόσεις από την αρχαία ελληνική λογοτεχνία, από τη στρατευμένη λογοτεχνία του Εσχύλου, του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη, και με ιδιαίτερη συγκίνηση και συγκλονισμό να αναφερθούμε ότι η τελευταία παρέμβαση του Γκίντερ Γκράς, του γερμανού ποιητή που αφιέρωσε ένα ποίημα του για την Ελλάδα, είναι ό,τι καλύτερο και θαυμαστότερο μπορούμε να έχουμε ως παρακαταθήκη στον αγώνα μας για την ανατροπή αυτού του κανιβαλικού καπιταλισμού, και βέβαια για την σύνδεση του πολιτισμού και της πολιτικής, θα έλεγα όπως την έθεσε ο Αριστοτέλης, για μια υπέρ μιας δικαίας πόλεως, για να μην λέω πολλά πράγματα. Είμαι και χαρούμενη αλλά και πολύ συγκινημένη, γιατί βρίσκομαι στην κοιτίδα του πολιτισμού. Και δεν το λέω αυτό γιατί η Αρκαδία είναι η πατρίδα μου, είναι ο τόπος που γεννήθηκε ο πατέρας μου, που μεγάλωσαν οι δικοί μου. Το λέω γιατί πραγματικά η Αρκαδία είναι μια έννοια που τη συναντάμε παντού. Η έννοια της Αρκαδίας είναι συνυφασμένη με τους φιλέλληνες. Οι φιλέλληνες εμπνέονται και έρχονται να παλέψουν για την Ελλάδα, επειδή ακριβώς γνωρίζουν την Αρκαδία. Την Αρκαδία από τους πίνακες, από τα συγγράμματα, της φιλοσοφίας, από παντού. Θέλω όμως να μιλήσω και τους Αρκάδες. Τους Αρκάδες που βρίσκονται παντού, όπου και να πας. Από το Ellis Island της Νέας Υόρκης, εκεί που τους, το Λαζαρέτο, που πήγαιναν μετανάστες, οι παππούδες μας, οι πρόγονείς μας, μέχρι την Αυστραλία, σε όλα, στις τέσσερις γωνιές της γης. Αυτή είναι η Αρκαδία, αυτή είναι η πατρίδα μου. Έχετε την Τεγέα που συμβολίζει όλη την ιστορική συνέχεια από την αρχαία Ελλάδα, τη Βυζαντινή Ελλάδα, τους νεότερους χρόνους. Έχετε το ναό του Επικούριου Απόλλωνα, μάλλον έχουμε ας πούμε. Έχουμε ένα εκπληκτικό μνημείο της βιομηχανικής αρχαιολογίας και της βιομηχανικής κληρονομιάς, που κάνω θερμή έκκληση πραγματικά να αξιοποιήσουμε στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στη Μεγαλόπολη, όλο αυτό το μνημείο της βιομηχανικής κληρονομιάς, που είναι το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Έχουμε τη Στεμνίτσα, έχουμε τη Δημητσάνα, έχουμε τα Λαγκάδια, έχουμε απ' όλα νομίζω. Η συζήτηση για τον πολιτισμό δεν μπορεί να είναι ασύνδετη από αυτά που συμβαίνουν στο νομικό υπόβαθρο της οργάνωσης της κοινωνίας και του κράτους. Η εγκατάλειψη του κοινωνικού κράτους και η επικράτηση δομών που πλέον σχηματίζονται με τις λεγόμενες GIC, τις ομάδες δηλαδή είτε των 8, είτε των 18, είτε των 36, ή όσων κάθε φορά αποφασίζουν να οργανώσουν τις κοινωνίες στη βάση των δικών τους συμφερόντων, φέρνει το επιτακτικό καθήκον μιας άλλης οργάνωσης των κοινωνιών, μιας πολιτικής αξίωσης για άλλου είδους ενισχύσεις της κοινωνίας, των δικαιωμάτων και πάνω απ' όλα του επίπεδου πολιτισμού που διαμορφώνεται και με τις βάσεις στην τέχνη, αλλά και με όσα συμβαίνουν σε όλη την κοινωνική δομή, στα σχολεία, στην εργασία,
στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, ακόμα και στην ίδια τη νομική οργάνωση της κοινωνίας. Είμαστε σε μια περίοδο όπου τα πάντα έχουν αποθυμιστεί, έχουμε μια αναστολή βασικών διατάξεων του Συντάγματος και αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν να περιμένει την οικοδόμηση ενός κοινωνικού κράτους, ενός κράτους δικαίου, ενός κράτους που πραγματικά εμπεδώνει αντιλήψεις πολιτισμού στην κοινωνία, ενός κράτους που δεν αφήνει περιθώρια σε αντιλήψεις όπως αυτές που καταλαμβάνει η Χρυσή Αυγή και άλλα μορφώματα που θέλουν να καταλάβουν ένα ζωτικό χώρο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Επομένως, το πρόταγμα μιας δράσης σε πολιτική βάση και για τον πολιτισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα και ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αρκαδία να έρθω να μιλήσω ακριβώς για αυτό το θέμα. Δηλαδή την αποδιάρθρωση του νομικού συστήματος, μια αποδιάρθρωση που αφήνει χώρο στη διάλυση την κοινωνική, στην αποσύνθεση της κοινωνίας. Του μη εμπορευματικού πολιτισμού, του πολιτισμού των αναγκών και των κοινωνικών συνάψεων. Αυτή την εισήγηση κάνουμε και νομίζω ότι αυτή η ανάγνωση της πραγματικότητας γεννιέται από την κρίση και από τις κοινωνίες, από τις κοινωνικές οργανώσεις. Αυτή η άλλη πλευρά, η άλλη ανάγνωση της ζωής προτείνεται από μας σαν το κεντρικό πολιτιστικό επίδικο. Ο αγώνας για την αλλαγή δεν είναι μόνο οικονομικός, γιατί η κοινωνία με αυτές τις πολιτικές έχει καταρρεύσει και πολιτιστικά, κοινωνικά, ακόμη και ηθικά. Χρειάζεται λοιπόν ο αγώνας μας, η προσπάθειά μας να γίνεται ταυτόχρονα σε όλα αυτά τα επίπεδα. Για να μπορέσουμε λοιπόν να δώσουμε στην κοινωνία έναν καινούριο αέρα, μία διάθεση να παλέψουν όλοι για να ξεφύγουμε από αυτό το τέλμα στο οποίο μας έχουν οδηγήσει, πρέπει να αλλάξουμε τη ζωή μας, την καθημερινή μας συμπεριφορά, αλλά να καθιερώσουμε και καινούργια πεδία δράσης, καινούργιους θεσμούς και να εκμεταλλευτούμε τα ταλέντα που έχουν οι Έλληνες, να εκμεταλλευτούμε το υψηλό μορφωτικό επίπεδο που έχουν αποκτήσει νέοι άνθρωποι με την υπερπροσπάθεια που έκαναν όλες οι ελληνικές οικογένειες επί πολλά χρόνια. Με λίγα λόγια, να αναπτύξουμε ένα εξαιρετικό δυναμικό που έχει αυτός ο τόπος, το οποίο αγνοήθηκε, υποτιμήθηκε και δεν αξιοποιήθηκε, παρά μόνο προσπάθησαν να κρατήσουν μια κοινωνία ζωντανή με δανεικά, με μίζες και με πολιτικές οι οποίες οδήγησαν στο να μην έχει σήμερα η Ελλάδα βιομηχανία, να μην έχει επαρκή αγροτική παραγωγή και για να φάμε μια σούπα να χρησιμοποιούμε λεμόνια που έρχονται από την Τουρκία. Υπάρχει και η άλλη διάσταση του θέματος, να αξιολογήσω αυτές τις πολιτικές κατά τους εξής τρόπους. Εάν είναι εναρμονισμένες με τα διεθνή ζητήματα του πολιτισμού, όπως τα λέει η UNESCO και ο ΙΕ, εάν είναι συμβατές με την ευρωπαϊκή πολιτική πολιτισμού πριν από το Μάστριχτ και κυρίως μετά το Μάστριχτ, πώς θα γίνει η διαχείριση των πόρων του πολιτισμού, πώς αυτά μέσω της αναδιάρθρωσης του ΕΣΠΑ που έκανε η περιφέρεια θα ενταχθούν ως έργα πολιτισμού, είτε ad hoc, ειδικώς επί τούτου, είτε έμεσα, στο πλαίσιο συνεργειών με την δικτύωση της χώρας, την προσβασιμότητα στα έργα πολιτισμού, την χωρική ανάπτυξη και συγχρόνως με τον τουρισμό και την αγροτροφική αλυσίδα. Και ένα τελευταίο στοιχείο είναι ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου ήδη έχει αναμορφώσει το ΕΣΠΑ, έχει εντάξει προγράμματα πολιτισμού. Θέλω να δω εάν η σημερινή ομιλία θα δώσει σε εμάς μία προστιθέμενη αξία και αν βρούμε κάτι που δεν το έχουμε ήδη καλύψει στο στρατηγικό μας σχεδιασμό και στις πράξεις που έχουμε κάνει ήδη πάνω στον πολιτισμό, με μεγάλη ευχαρίστηση να το εντάξουμε, εάν όμως είναι ρεαλιστικό, εφικτό, όριμο και έχει δυνατότητα να επιτευχθεί.